Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Ας φασιστείτε τα τέτ. Από τον Ηλία και τον Απόστολο. Άλλη μια Πέμπτη εδώ κοντά σας. Σήμερα, όπως πάντα, δεν είχαμε ιδέα τι θα σας πούμε. Αλλά... Γιατί δεν είχαμε ιδέα, αφού τη διαδρομή το αποφασίσαμε. Στη διαδρομή, αυτό εννοώ. Λοιπόν, αλλά όπως μου είπε και ο Απόστολος, επειδή είχαμε πολλά μηνύματα σχετικά με το είδος των νοσοκομειακών προγραμμάτων που είναι στην αγορά. Σήμερα έπρεπε να ανεβαθύνουμε λιγάκι. Την άλλη φορά είχαμε πει κάποια βασικά πραγματάκια και να πούμε λιγάκι κάποια ψηλά γράμματα. Μιας και πολλοί κόσμος ενδιαφέρεται. Επομένως, λέμε να ξεκινήσουμε από αυτό. Για την υπόλοιπη, κάτι λιγότερο από μια ώρα, θα είμαστε εδώ μαζί σας. Θα ακούσουμε και ωραία μουσικούλα. Επομένως, μείνετε μαζί για να δούμε κάτι να μάθουμε και σήμερα. We'll be right back.
είμαστε λίγο καθυστερημένοι σήμερα στην ώρα έναρξης, αλλά τουλάχιστον θα ελπίζω να είμαστε λίγο πιο έτσι συνοπτικοί στα πράγματα. Αυτό που είπαμε τον Απόστολο είναι ότι επειδή έχουμε κάνει αρκετές εκπομπές, 2 ή 3 αν δεν κάνω λάθος, συνδικά με τα νοσοκομιακά, χρωστάμε πάντα μία εκπομπή η οποία θα έχει ακριβές κόστος, δηλαδή αναηλικία 30, 25, 55, 40, κάποιος να ξέρει. Και ανάλογα την κάλυψη που θέλουν. Δεν το έχουμε ξεχάσει, αλλά θεωρούμε ότι το βασικότερο είναι κάποιος να καταλάβει το είδος της ασφάλισης και αν το έχει πραγματικά ανάγκη. Και κατά δεύτερον, όπου και να απευθυνθεί, σε οποιαδήποτε εταιρεία, ένα κόστος μπορεί να το μάθει. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Εμάς η θέση μας είναι περισσότερο να δούμε τα ψηλά γράμματα, γιατί κανείς που δεν είναι η δικιά του δουλειά ή η αποκλειστική του απασχόληση δεν μπορεί να ξέρει τι ακριβώς να προσέξει. Και επειδή πολλοί κόσμος μας έστειλε email και μας ρώτησε, και εσύ είναι ότι είναι η δουλειά μας αυτό το πράγμα. Μπορούμε δηλαδή να δώσουμε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το τι να προσέξει κάποιος την ώρα που πάει να αγοράσει τελικά. Αφού καταλάβει δηλαδή τον. Τα ψηλά γράμματα, αυτά τα οποία πραγματικά δεν φαίνονται με την πρώτη ματιά και θα πρέπει να έχεις πολλές γνώσεις νομικής υπηρεσίας, νομικής μάλλον θέσης ή να είσαι επίκουρος καθηγητής, δεν ξέρω κι εγώ. Πάμε να αρχίσουμε λοιπόν. Ένα βασικό ερώτημα που ταλανίζει πολύ κόσμο, γιατί τον έχουμε βομβαρδίσει από πολλές πλευρές, είναι το θέμα της ισοβιότητας των συμβολέων. Ακούμε συνέχεια ισόβια συμβόλαια, ακούγεται λίγο περίεργα και ο κόσμος λέει ναι. Τι είναι αυτά τελικά. Να πούμε την πραγματική όμως αλήθεια τουλάχιστον. Το ισόβιο σημαίνει ότι πάει για όλη τη ζωή. Δηλαδή το συντροφεύει σε όλη τη ζωή. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Είναι όμως μια ελληνική πατέντα. Είναι όρος πολύ περίεργος, γιατί δημιουργεί και συνειρμούς περίεργους επίσης. Εγώ δεν το συμπαθώ ιδιαίτερα σαν όρο. Απλά έρχεται σαν τη διαστολή με τα νέα γενιά συμβόλαια, τα οποία είναι όλα λέγονται ετησίως ανανεούμενα. Και λίγο εδώ να το διαλευκάνουμε, γιατί ο κόσμος πραγματικά δεν ξέρει τι είναι το ένα και τι είναι το άλλο. Μου δίνεις πάσα τώρα, γιατί χθες είχα έναν συνεργάτη που μίλαγα από το τηλέφωνο πάνω στο κομμάτι αυτό για το τι. Ποια είναι η διαφορά του ετησίως με τα ισόβια. Πράγματα τα οποία δεν τα πίστευε. Και μάλιστα όχι μόνο δεν τα πίστευε, ήταν και κόντρα σε όλα τα θέματα. Ότι είναι ετησίως ανανεούμενα, ότι είναι προβληματικά συμβόλαια, χωρίς να έχει ιδέα ότι το ισόβιο, το παλιό, το κλασικό πρόγραμμα όπως ονομάζεται, ήταν μια μοναδική ελληνική πατέντα. Επειδή ο κόσμος θέλει να τα λέμε απλά, να τα δούμε επειδή όσο πιο απλά έχουμε γίνεται, λέξει με τους όρους περίεργους, εμείς αυτό που θέλουμε να πούμε είναι το εξής. Στην ουσία αυτή τη στιγμή στην αγορά και για μικρό διάστημα θα διατίθεται δύο ειδών συμβόλαια. Αυτά που είναι τα λεγόμενα ισόβια και τα άλλα που είναι τα λεγόμενα τις ίσως ανανεούμενα. Η διαφορά μεταξύ τους είναι ότι ενώ και τα δύο στην ουσία είναι ισόβια, δηλαδή τι θέλω να πω, για όσο καιρό το πληρώνει κάποιος έχει συμβόλαιο, δεν το αφήσεις χωρίς συμβόλαιο, γιατί αυτό είναι μια παρανόηση πολύ έτσι έντονη, είναι ότι τα λεγόμενα ισόβια προγράμματα δεν μπορούν να διαφοροποιηθούν καθ' όλη τη διάρκειά τους. Να το πω πιο απλά, Αποστολή. Όσο το πληρώνει κάποιος, δεν μπορεί κάποιος να του πειράξει το συμβόλαιο, να πειράξει κανέναν όρο μέσα. Ο κάποιος να τον ορίσουμε. Η ασφαλιστική εταιρεία. Έτσι. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να αυτοβούλος ή αυθαίρετα να πάει μόνη της και να κάνει ό,τι θέλει στο συμβόλαιο του πελάτη της. Παρένθεση εδώ. Αυτό μπορεί να είναι καλό, μπορεί να είναι και κακό. Μπράβο, αυτό θέλω να σταθώ. Το ότι υπάρχει ένα σημείο το οποίο είναι πολύ λεπτό. Απ' τη μία πλευρά είναι ότι δεν μπορεί να αλλάξει όρους, παράδειγμα, ότι ένα ισόβιο παλιό πρόγραμμα, θυμάμαι, είχε κάλυψη. Κάλυψη AIDS, παράδειγμα. Είχε συγκεκριμένο ποσό διατροφής. 10.000 δραχμές. Τότε. Ναι. Και δεν μπορεί να το αλλάξει και έχει ένα συμβόλαιο πελάτη σήμερα που έχουμε ευρώ. Σε αντίστοιχα βέβαια ευρώ, τα 10.000, έτσι, 30 ευρώ. Ναι. Του λέει ότι έχει 30 ευρώ. Πες μου εσύ τι θα καλύψει ένα ισόβιο πρόγραμμα με 30 ευρώ κάλυψη στη σημερινή εποχή. Γι' αυτό... για δωμάτιο και τροφή, έτσι, που ξέρουμε πολύ καλά ότι τουλάχιστον το πιο απλό νοσοκομείο ιδιωτικό, χωρίς πολλά αξεσουάρ, το τρίκλινο κοστίζει γύρω στα 180. Και λίγα λες. Επομένως, αυτό είναι και μια πάσα για κάτι άλλο που έχουμε πει κατά καιρούς, η έννοια των παλιών προγραμμάτων. Γιατί επικρατεί μια αντίληψη τόσο πιο παλιά, τόσο πιο καλά. Δεν είναι κανόνας.
Είναι όχι. Κάποια που είναι όντως κορυφαία συμβόλαια πλευρά όρων και πλευρά παροχών. Αλλά δεν είναι ο κανόνας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι 100% όποιο έχει στα όχι ότι δεν υπήρχαν συμβόλαιο. Και καλά συμβόλαια. Βεβαίως, βεβαίως. Με παλιές παροχές, συμβόλαια τα οποία ήταν και ακόμα υπάρχουν. Βέβαια δεν πωλούνται πλέον στην αγορά. Και αυτό γιατί είναι ασύμφορα για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Σωστά. Τα συναντάμε όμως σε ραντεβού, σε συναντήσεις που κάνουμε για έλεγχο κόστος που κάνει κάποιος. Απλά θέλω να πω ότι δεν είναι ο κανόνας. Όχι. Κλείνοντας αυτή την παρένθεση, λέγοντας εδώ δηλαδή ότι επειδή προωθούνται τα ισόβια προγράμματα ως τα καλύτερα, πάλι ούτε αυτό είναι ο κανόνας. Δηλαδή, το ότι ένα συμβόλαιο θα διτηρήσει τους όρους του για τα επόμενα 30-40 χρόνια, η ιατρική επιστήμη και γενικότερα το ιατρικό κόστος αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς. Μπορεί να είναι τόσο παροχημένο το συμβόλαιο αυτό, που και να μην θέλει η ασφαλιστική να το αλλάξει, θα θες εσύ ο ίδιος να το αλλάξει. Σίγουρα. Και θα σου κάνει. Φαντάσου μόνο το ότι πριν πολύ καιρό υπήρχε δυνατότητα να. Μάλλον όχι δυνατότητα, οι παλιές νοσηλίες στις χημειοθεραπείες, θυμάσαι πολύ καλά. Ότι υπήρχε νοσηλεία. Ήθελε νοσηλεία. Δηλαδή έμπαινε εισαγωγή μέσα στο νοσοκομείο κανονικά, έβγαινε μετά από 1-2 μέρες και σήμερα μπαίνεις, βγαίνεις την ίδια μέρα. Ναι. Δηλαδή αυτό το πράγμα οι εταιρείες δεν το είχαν προβλέψει πριν 50 χρόνια ή πριν 30 χρόνια. Αλλάζει η επιστήμη, σαφέστατα. Μην ξεχνάμε ότι αλλάζει η επιστήμη ακόμα και σε πιο βαριές επεμβάσεις όπως το bypass της καρδιάς. Παλιά ήθελε μία. Νομίζω ότι ήταν συνολικά ήταν 8 μέρες. Συν 5 στην εντατική, γύρω στις 15 μέρες συνολικά για το τριπλό bypass και σήμερα θες 5 μέρες. Δηλαδή έχουν αλλάξει ραγδαία οι αλλαγές δηλαδή, που υπάρχουν στον ιατρικό κόσμο. Είναι ραγδαίες στην κυριολεξία. Και δεν προλαβαίνεις, δηλαδή κάθε μέρα ακούς και μαθαίνεις διάφορα πράγματα τα οποία δεν τα ήξερες πριν. Και φυσικά οι ασφαλιστικές σε τέτοιου είδους προϊόντα, όπως ανέφερε στα ισόβια, δεν μπορούν να κάνουν ένα. Εξυγχρονισμό, να το πούμε. Πολύ απλά. Παρεύεται. Εδώ, από τώρα, δράτουμε σε ευκαιρία να πω ότι η όλη αυτή κουβέντα που κάνουμε καθιστά πραγματικά σπουδαίο το ρόλο του συνεργάτη ασφαλιστικού συμβούλου. Σωστά. Δεν το λέω να ευλογήσουμε τα γένια μας, αλλά δεν είναι δυνατόν με τόση πληθώρα προγραμμάτων, ασφαλιστικών εταιριών, προγραμμάτων έτσι, προγραμμάτων αλλιώς, νέων προγραμμάτων που βγαίνουν κτλ. Κάποιος ο οποίος δεν είναι η δουλειά του, δεν είναι επαγγελματίας, είναι καθηγητής, είναι γιατρός, είναι οτιδήποτε είναι στη δουλειά του, να παρακολουθεί αυτές τις εξελίξεις. Okay. Αυτό και γενικότερα σαν κοινωνία δεν το έχουμε ακόμα, δηλαδή αγοράζουμε μία φορά, αλλά δεν επανερχόμαστε για να επιβεβαιώσουμε την αγορά μας σε ό,τι αφορά το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Και όχι μόνο για το ασφαλιστήριο, γενικά. Ναι, βέβαια, γι' αυτό το είπα σαν κοινωνία, αλλά σε ό,τι αφορά. Δεν έχουμε μάθει αυτό που αγοράζουμε, αν είναι. Δεν το έχουμε κάνει, δηλαδή δεν το τσεκάρουμε, ας το πούμε. Να ξαναχωθούμε, να το δούμε. Ακριβώς. Είναι τελικά αυτό το προϊόν που θα θέλαμε να ισχύει για τα επόμενα χρόνια. Θεωρώ εδώ πολύ σημαντική την επιλογή ενός κατάλληλου συμβούλου ακριβώς για αυτό το πράγμα, να μπορεί να σε κατευθύνει ανάλογα. Δηλαδή, εκεί που το συμβόλαιό σου πρέπει να διατηρηθεί, να σου πει κράτησε το πάση θυσία, και εκεί πρέπει να αλλάχθει να σου προτείνει κάτι καλύτερο. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, τα ισόβια, ακριβώς λόγω αυτής της διαμορφίας που έχουν, ότι δεν διαφοροποιούνται οι όροι, συνήθως, βασικά πάντα, είναι αρκετά ακριβότερα από τα ετησίως ανανεούμενα. Πράγμα το οποίο σε δύσκολους καιρούς όπως αυτοί που είμαστε τώρα, που οι άνθρωποι πλέον το θέλουν ως συμπλήρωμα στη δημόσια υγεία τους, γιατί τα προβλήματα που έχουν εκεί θέλουν να τα καλύψουν ιδιωτικά, με κάποιον τρόπο να καλυφθούν τα κενά, είναι αρκετά δυσπρόσιτα. Ενώ τα ετησίως ανανεούμενα, λόγω ακριβώς της διαμορφίας που έχουν, ότι μπορεί να αναθεωρηθούν οι όροι τους κάθε χρόνο ενδεχομένως στην ασφαλιστική, υπάρχει δυνατότητα κάποιος να ελέγξει το κόστος λίγο καλύτερα. Είναι πιο ευέλικτα, να το πω αλλιώς. Εγώ θα ήθελα να τονίσω το εξής, ότι συνήθως τα ετησίως ανανεούμενα είναι προγράμματα που έχουν χαμηλότερα όρια εξόδων από την εταιρεία. Mm-hmm. Οπότε ίσως και γνωρίζουν από πολύ πιο πριν και ελέγχουν και το μέγιστο έξοδο. Νομίζω πως είναι τεχνικός συνολόγος περισσότερο παρά ουσιαστικός για τον ασφαλισμένο. Ασφαλισμένος ήδη ακάλυψη έχει. Εγώ έτσι το βλέπω τουλάχιστον τώρα που εντρυφούμε λίγο περισσότερο στα της. Ο όρος των ετησίων γράφει μέσα ότι όσο το πληρώνεις το έχεις. Το ίδιο ακριβώς ίσχυε και στο ισόβιο. Δηλαδή δεν αλλάζει κάτι σημαντικά. Αυτό που λένε μέσα ότι έχει το δικαίωμα η εταιρεία να αλλάξει τους όρους, δεν θα το κάνει εσκεμμένα για κάποιον πελάτη της που αρρώστησε ή νόσησε βαριά και τον πλήρωσε, οπότε γι' αυτόν θα αλλάξει. Να σε ρωτήσω λιγάκι γι' αυτό. Αυτό πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό και γι' αυτό. Είναι ο μεγαλύτερος φόβος, είτε για κάποιον ο οποίος έχει παλιό ισόβιο συμβόλαιο και τώρα λόγω κόστους δυσκολεύεται και θέλει να αλλάξει, είτε για κάποιον ο οποίος μπαίνει και θέλει να ασφαλιστεί εξ αρχής.
Ο μεγαλύτερος φόβος λοιπόν είναι ότι καλά μου τα λες, εγώ μπαίνω, ασφαλίζομαι αυτή τη στιγμή, αλλά αν βρει η εταιρεία και μου πει το καταργώ, ή αν έρθει και μου πει ότι εγώ δεν σε καλύπτω για το ένα, δεν σε καλύπτω για το άλλο. Ωραία. Σε αυτό λοιπόν το σημείο θέλω να σταθώ κυρίως στα ψηλά γράμματα που είπαμε ότι θα πούμε. Αυτό. Τα ψηλά λοιπόν γράμματα μέσα γράφουν ότι έχει το δικαίωμα η εταιρεία να αλλάξει τους όρους. Να προτείνει την αλλαγή των όρων, να αποδεχτεί ο ασφαλισμένος. Ναι, σωστά, από τη μία πλευρά και από την άλλη ότι έχει το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους παρέχοντας τον ασφαλισμένο όμως αντίστοιχα, αντίστοιχες παροχές. Ωραία. Αυτό σημαίνει ότι πολύ δύσκολα θα το κάνει και προσοχή. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή εδώ. Δεν μιλάμε για τον έναν πελάτη, για τον ένα ασθενή. Μιλάμε ότι θα πρέπει να κάνει αλλαγή για ολόκληρο το πελατολόγιο της. Αυτό είναι αυτόματα αντιπολισιακό για την ίδια την εταιρεία. Ακριβώς. Που σημαίνει ότι όλοι οι πελάτες της θα φύγουν και εφόσον είναι και ασφαλίσιμοι, να σου το πω διαφορετικά, mm-hmm. έχουν δηλαδή το όριο ηλικίας που μην ξεχνάς ότι έχει αυξηθεί πια, ναι, δεν είναι μέχρι τα 60, είναι μέχρι τα 65, αυτόματα του δίνει τη δυνατότητα του πελάτη, αν συμβεί στα 60 του ή στα 60, ακόμα και στα 62 του, mm-hmm. Να έχει το δυνατότητα να φύγει και να πάει σε άλλη εταιρεία. Αυτό είναι, θεωρώ, ένας όρος που είναι μάλλον προληπτικός παρά, αν θες, γιατί πάνε να προβλέψουν το μέλλον τουλάχιστον 20 χρόνια μπροστά. Συμφωνώ μαζί σου. Αυτό βοηθάει στο να εξαλειφθεί ένας φόβος, αυτό που είπαμε και πριν, ότι κάποιος θα αφήσει τον ασφαλισμένο στο δρόμο, χωρίς κάποια κάλυψη και όχι, ιδιαίτερα όχι. σε μια μεγάλη ηλικία που δεν θα έχει δεν θα έχει δυνατότητα να μεταπηδήσει σε κάποια άλλη ασφαλιστική, σε κάποιο άλλο πρόγραμμα. Εκ των πραγμάτων, ο όρος τον προστατεύει, λέγοντάς του ότι ό,τι και να γίνει, μιλώντας πάντα θεωρητικά σε αυτό το σκέλος, δηλαδή αν χρειαστεί να κάνει κατάργηση στο συμβόλαιο της εταιρεία, θα του βρει κάτι αντίστοιχο για να μην μείνει χωρίς κάλυψη. Κατά το άλλο σκέλος είναι ότι αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό. Αξίζει τον κόπο η επιλογή κάποιου να γίνει πάντα από μεγάλη εταιρεία, μεγάλη, καταλαβαίνω όλοι φαντάζομαι τι εννοώ, μεγάλη, δυνατή κτλ. Και ο βασικός λόγος γι' αυτό είναι ότι μια εταιρεία με ένα πολύ καλό brand name, με πολύ καλό όνομα, πολύ καλή φήμη, πολύ καλό πελατολόγιο, είναι πολύ πιο δύσκολο, θεωρώ, να επιφυλάξει τέτοιου είδους κακές εντός εισαγωγικών πολιτικές ή εκπλήξεις. Ναι, γιατί όπως καταλαβαίνετε, όταν έχει τόσα χρόνια, 50 και 100 χρόνια, διαμορφώντας ένα brand name στην αγορά και κάνει κάτι τέτοιο, αυτομάτως έχει χάσει το πελατολόγιο. Επομένως, εγώ πρακτικά, δηλαδή, αν ήμουν διευθύνων σύμβουλος με τη θέση ασφαλιστικής, θα το έκανα ποτέ. Εγώ θέλω απλά να σου μεταφέρω την εμπειρία ανθρώπων στο εξωτερικό. Τα ετησίως ανανεούμενα δουλεύουν εδώ και μια 20ετία σχεδόν, ίσως και λίγο παραπάνω. Είμαστε λίγο πίσω σαν χώρα πάνω στο κομμάτι αυτό. Ποτέ δεν έχει κάνει καμία ασφαλιστική αλλαγή. Mm-hmm. Και μάλιστα η μία που τόλμησε να κάνει και όχι αλλαγή παροχών ή όρου, κάτι άλλαξε σε ένα μικρό όρο, κάτι πολύ ελάχιστο, αντιμετώπισε σχεδόν το κλείσιμο της εταιρείας γιατί τρόμαξε ο κόσμος. Ενώ δεν υπήρχε λόγος. Λέω ότι υπάρχει δυνατότητα να τις αλλάξει, αλλά είναι ο τρόπος που θα δώσει την εξήγηση ο σύμβουλος, αυτό που είπες, mm-hmm. και θεωρώ αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, στα ψηλά γράμματα. Και όχι απλά ότι εντάξει, σε καλύπτω για τόσα λεφτά στη Β ή Α θέση και παίρνεις αυτό το ασφάλιστρο. Τέλος. Όχι μόνο αυτό. Δηλαδή, είναι προκάτ πλέον. Αυτό είναι προκάτ. Και πιστεύω ότι ο κόσμος έχει μάθει πλέον γιατί είναι πιο ενήμερος πια. Και γι' αυτό το λόγο απλά εμείς προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά, αν θες, όχι του συνεργάτη, αλλά να βοηθήσουμε τον κόσμο να μάθει ακόμη περισσότερα πράγματα. Αυτή είναι τουλάχιστον ο στόχος και της εκπομπής τόσα σαν συμπέρασμα τόσο δηλαδή καιρό. Είναι να μην δαιμονοποιήσουμε ούτε τη μία κατηγορία συμβολέων ούτε την άλλη. Απλά προσοχή στο εξής βασικό κομμάτι για μένα. Έτσι όπως το ζω καθημερινά στη δουλειά, το βασικό για κάποιον είναι καταρχήν να συμπληρώσει τα κενά που έχει, είτε γιατί το Δημόσιο Ταμείο δεν το καλύπτει, είτε γιατί ανήκει σε αυτή την κατηγορία δυστυχώς που πολλοί έμποροι, αν θέλεις, έφευγε επαγγελματίες, χρωστούν κάποιες δόσεις και δεν τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν ασφάλιση, έστω και προσωρινά, και είναι υποχρεωμένοι είτε να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, είτε να μην έχουν καμία κάλυψη. Άπαξ ξεκινήσουμε από αυτή την έτσι, θεώρηση πραγμάτων, ό,τι πρόγραμμα και να έχει ο άλλος, μα πραγματικά ό,τι πρόγραμμα και να έχει, είναι πάντα καλύτερο από το τίποτα. Αν φτάσουμε στο σημείο ότι επιλέγει ένα νοσοκομιακό πρόγραμμα, για μένα, το τονίζω, το Α και το Μ είναι να είναι κάτι το οποίο να είναι υποφερτό οικονομικά. Να μπορεί να το πληρώνει. Δεν έχει κανένα νόημα να πάρει κάποιο ένα πανάκριβο συμβόλαιο, είτε αυτό λέγεται ισόβιο, είτε λέγεται οτιδήποτε, και σε δύο χρόνια το σταματήσει. Δεν έχει κερδίσει τίποτα. Μπράβο. Σε αυτό θέλω να σταθώ από το κομμάτι της εκπαίδευσης που κυρίως είμαι εγώ στο κομμάτι αυτό. Δεν πρέπει να ρωτάμε τον πελάτη
μόνο πόσα χρήματα ή πόσα μπορείς να αντέξεις. Mm-hmm. Ποιο είναι το όριο του μηνιαίου υπολογισμού του, προϋπολογισμού του, να σου το πω, οικονομικού. Mm-hmm. Βέβαια, κανένας στην Ελλάδα δεν κάνει οικονομικό προϋπολογισμό, ίσως πολύ ελάχιστοι να το κάνουν. Θα μας βάζει μονοπάτια προσωπικών δεδομένων τώρα. Όχι, εντάξει, δεν το κάνω με αυτή την λογική. Απλά θα μπορούσε κάλλιστα ένας σύμβουλος να ρωτάει απλά ποιο θα ήταν το εύρος από πόσα χρήματα, δηλαδή από 10 ευρώ το μήνα, από 20 έως 30, για να μπορεί να έχει πάντα στο μυαλό του ότι μπορεί να το πληρώσει ακόμα και μετά από μια δεκαετία. Ναι, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές. Βέβαια, δεν μπορείς να κάνεις πρόληψη στην Ελλάδα, έτσι να πούμε την αλήθεια. Όχι, αλλά δεν μπορείς να κάνεις συμβόλαιο για ένα χρόνο και για δύο χρόνια. Το κάνεις με τη λογική αυτό που λέγαμε πριν, της ισοβιότητας. Άρα πρέπει πρώτα να εξασφαλίσεις ότι θες τους αναγκαίους πόρους για να το πληρώνεις, ώστε στη δύσκολη ώρα να μείνεις εκτεθειμένος. Και μετά, κατ' επέκταση, να εμβαθύνουμε σε όρους, καλύψεις, όρια, ποσά κτλ. Πρώτα ξεκινάς με το κατάλληλο ποσό που μπορείς να πληρώνεις. Ένα μικρό διαλυματάκι, να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με κάποιους άλλους όρους που θέλουν διευκρίνηση και που ο κόσμος οφείλει να γνωρίζει τώρα που το ενδιαφέρον όλο και πιο αυξημένο για τα νοσοκομιακά. Πάλι.
Το βασικότερο αποστόλου λοιπόν αυτό το θέμα. Γιατί από όλους όσους ενδιαφέρονται αυτή τη στιγμή να αγοράσουν κάλυψη υγείας, το πρώτο και το βασικό ερώτημα που με ρωτάνε όλοι είναι αυτό. Γιατί εισόδιο, γιατί αντισωσανεννοούμενο. Οπότε νομίζω είναι το βασικό που έπρεπε να συζητήσουμε. Ένα δεύτερο κομμάτι πολύ σημαντικό που μας έχουν ρωτήσει είναι το θέμα της απαλλαγής. Καταρχήν, τι είναι η απαλλαγή, να μας πεις. Ναι, η απαλλαγή σε συμβόλαια είναι είτε με τη μορφή ότι ο πελάτης θα καταβάλει ένα συγκεκριμένο ποσό ανάλογα τη θέση νοσηλείας, είτε το επιλέγει από πριν, δηλαδή ότι θα επιλέξει από πριν να έχει μια απαλλαγή σε κάθε του νοσηλεία. Αυτό πολύ απλά η απαλλαγή τι είναι, για να διαμορφώσει κάποιος το κόστος του, το στο πόσα μπορεί να πληρώνει, γιατί πάντα εκεί καταλήγει. Ο λόγος είναι κυρίως το ασφάλιστο, έτσι, για να μην πούμε κάτι διαφορετικό. Θα επιλέξει, οι εταιρείες έχουν βγάλει κάποιες κλίμακες. Η πρώτη κλίμακα, η προφανής, είναι καμία συμμετοχή του πελάτη, μηδενική απαλλαγή δηλαδή, το οποίο σημαίνει ότι θα του καλύψει όλα τα έξοδα του νοσοκομείου. Προσοχή λίγα και εδώ. Λένε πολλές φορές μηδενική απαλλαγή στο συμβόλαιο. Ναι. Αλλά όταν πάει να κάνει κάποιες από τις εξετάσεις ο πελάτης, έχει μια μικρή συμμετοχή. Δηλαδή τη τάξη του 10%. Στα ομαδικά συνήθως. Ναι, και σε ατομικά συμβόλαια το έχω δει, γι' αυτό το λέω προσοχή. Δηλαδή θέλει πραγματικά πολύ μεγάλη προσοχή ένα συμβόλαιο υγείας. Από εκεί και πέρα, οι ασφαλιστικές έχουν διαμορφώσει διαφορετικές κλίμακες. Δηλαδή να υπάρχει μια συμμετοχή του πελάτη ανά νοσηλεία. Εγώ θυμάμαι ότι υπάρχει 300, 600, 450. Ανάλογα δηλαδή το ποσό από την. Αναλόγως με την εταιρεία. Κάποιες δίνουν στα 500 ευρώ, κάποιες στα 600, κάποιες 1000, κάποιες 1500, 3000 και ούτω καθεξής. Ο σκοπός ο δικός μας δεν είναι να σας πούμε τις άπειρες επιλογές που υπάρχουν σε απαλλαγές. Απλά όσο μεγαλύτερη είναι η απαλλαγή, αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι εκτός χαμηλότερου ασφαλιστικού. Επειδή υπήρχε λοιπόν μια δεδομένη αντίληψη τα προηγούμενα χρόνια, τα καλά χρόνια που λέμε, ότι ή κάνουμε απεριόριστο το συμβόλαιο ή δεν κάνουμε τίποτα, δεν αξίζει τον κόπο, το οποίο είναι μεγάλο λάθος για μένα. Το βασικό είναι ότι κοιτάμε το κόστος μπορούμε να πληρώσουμε. Και ένας πολύ καλός τρόπος ρύθμισης του κόστους είναι να βάλουμε μια μικρή απαλλαγή στο συμβόλαιό μας. Δηλαδή μια μικρή συμμετοχή, να το πω διαφορετικά. Το οποίο σημαίνει ότι, ειδικά για κάποιον ο οποίος έχει ταμείο, βιβλιάριο δηλαδή, του ΕΟΠΗ ή του ΟΑΕ ή οτιδήποτε, επειδή σε κάθε νοσηλεία δικαιούται να πάρει ένα ποσό πίσω χρησιμοποιώντας το βιβλιάριο του ταμείου του, μπορεί να κάνει χρήση και των δύο συστημάτων. Δηλαδή και του ταμείου του και της ιδιωτικής ασφάλισης. Οπότε αυτόματα να έχει και χαμηλό ασφάλιστρο. Ακριβώς. Και να έχει μια πολύ καλύτερη εξυπηρέτηση στο θέμα της υγείας. Βέβαια υπάρχουν και τα συμμετοχικά, έτσι, δηλαδή 10% συμμετοχή, 20% συμμετοχή. Αυτά τα συμβόλαια, τα ατομικά που έχουν συμμετοχή αλλά δεν έχουν ποσό, είναι λιγάκι πιο παγίδα. Εγώ δεν τα θέλω πολύ αυτά. Ο λόγος που το λέω, γι' αυτό θέλω να το πω. Ο Αποστόλης εννοεί προγράμματα που σου λέει σε καλύπτω μεν 100%. Ναι, αλλά σε κάθε νοσηλεία θα μου πληρώσει από την τσέπη σου ένα συγκεκριμένο σταθερό ποσοστό. Δηλαδή το 10% της νοσηλείας για παράδειγμα ή το 20%. Αυτό ο Αποστόλης λέει ότι είναι παγίδα, ακριβώς γιατί όπως καταλαβαίνετε στα 2.000 νοσηλεία η συμμετοχή είναι 200 ευρώ. Στις 100.000 νοσηλεία είναι 20. Μπορεί να είναι και 10. Μεγάλα τα νούμερα. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι πιο καλά είναι τα συμβόλαια που εξ αρχής ξέρεις ότι σε κάθε νοσηλεία θα πληρώσεις. Και προσοχή. Άλλη μια, ένα ενδεικτικό. Ότι στα κομμάτια τα οποία όπως ονομάζονται τα εκπυπτώμενα, αυτού του τύπου τα συμβόλαια, θέλει μεγάλη προσοχή να δούμε αν αυτό το εκπτώμενο να προσαρμόζεται. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ξεκινώντας κάποιος ένα συμβόλαιο τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και αποφασίσει 500 ευρώ, λοιπόν, θα πρέπει να ρωτήσει τον ασφαλιστή του, την εταιρεία που του προτείνουν, ότι αυτά τα 500 ευρώ θα είναι SAE 500, δηλαδή μετά από μια νοσηλεία, μετά από 20 χρόνια θα πληρώσει 500 από την τσέπη του. Πολύ προσοχή. Θα ακολουθεί τις αναπροσαρμογές του συμβολέου, οπότε το 500 θα πάρει 5% τον πρώτο χρόνο και άλλο και άλλο. Και άλλο 5% και ξαφνικά γιατί... να βρεθεί με 5.000. Εδώ ξέρεις πολύ καλά ότι επειδή ο κόσμος δεν έχει τη δυνατότητα να το παρακολουθήσει αυτό, σύνοτι πραγματικά είναι ψηλά γράμματα και θεωρώ ότι 99% δεν το λένε στα ραντεβού τους. Εγώ αυτή την εντύπωση. Δεν νομίζω ότι αν το λένε, δεν νομίζω ότι πολλές φορές το γνωρίζουν οι ίδιοι. Έχουμε τύχει περιπτώσεις, ειδικότερα παλιών συμβολέων, δηλαδή που κάποιος το έκανε σε πιο νεαρή ηλικία και του έτυχε μετά πιο μεγάλος να του τύχει κάποια νοσηλεία, που συνήθως είναι και σοβαρή. Σοβαρή εννοώ ότι είναι πολλά τα χρήματα που πρέπει να πληρώσει. Και εκεί που είναι προετοιμασμένος να δώσει ένα χι ποσό, 1000 ευρώ ή 1500, γιατί σε αυτό έχει μείνει, αυτό νομίζω ότι έχει από την προηγούμενη. Από την πρώτη του φορά που ασφαλίστηκε, τελικά του κρατάνε ένα ποσό 2,5, 3,5, 4,5, μεγάλα νούμερα, ακριβώς δεν έχει πάρει ένα προσαρμογές και δεν το γνωρίζει. Αυτό λοιπόν είναι πρόβλημα, όχι μόνο με τη λογική ότι θα κληθεί να πληρώσει περισσότερα λεφτά από την τσέπη του, το οποίο είναι προφανές, είναι γιατί υπάρχουν κάποιες νοσηλίες που είναι
πιο φθηνές. Δηλαδή 2,5, 3, 3,5. Και εκεί που λες, α, ας μπω στο δυτικό νοσοκομείο, θα μου τα πλήρωσε ασφαλιστική όλα. Ξαφνικά πας στο σημείο να σου πει ότι θες από την τσέπη σου σχεδόν όλο το ποσό. Ακριβώς. Επομένως, αυτό είναι ένα βασικό σημείο που διαμορφώνει το κόστος. Καλό είναι να το ρωτάτε ότι κάθε εταιρεία έχει δικό της τρόπο υπολογισμού. Οπότε... Και δικό της τρόπο που πρέπει να συμμετέχει στον κίνδυνο, όπως το λέμε εμείς. Ακριβώς. Διαφορετικά, ότι ο πελάτης θα έχει χαμηλότερο ασφάλιστρο αν έχει μεγαλύτερη συμμετοχή στο συμβόλαιό του. Σαν δικιά μου πρόταση πάντως και προτροπή είναι καθαρά για λόγους κόστους, ειδικά όσοι έχετε ταμείο, να προτιμήσετε προγράμματα τα οποία έχουν μια μικρή απαλλαγή, δηλαδή των 1.000 ευρώ ή 1.500 το πολύ, το οποίο να, να έχετε τη σκέψη ότι πρέπει να έχετε ένα μικρό ποσό στην άκρη, το ποσό αυτό το που λέμε, αλλά έχοντας ένα πολύ μικρότερο κόστος ασφαλίστρων, σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε συμβόλαιο από εκεί που δεν θα έχετε καθόλου. Ακριβώς. Να το πω με απλά νούμερα. Ένας 35άρης, ο οποίος για ένα περίοδο συμβόλαιο μπορεί να θέλει γύρω στα 1.000 ευρώ, με βάση τα νέα δεδομένα των δυσίων αναμνούμενων, αν κάνει ένα συμβόλαιο με απαλλαγή γύρω στα 1.000 ευρώ, το κόστος πέφτει στα 500 με 600. Μιλάμε τέτοια διαφορά. Σου έχω χαμηλότερο. Θα το δούμε την άλλη φορά. Με ένα μέσο όρο χρησιμοποιώ. Απλά ήθελα να δείξω ότι εδώ μιλάμε. Έχει για μια... τεράστια διαφορά πάντως. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εδώ μιλάμε δηλαδή για μια μείωση κόστος 40%. Και κάνει τη διαφορά όχι σε κάποιον ο οποίος έχει και τα δύο ποσά. Γιατί όπως πάντα λέμε, πληρώνεις όσο μπορείς. Όσο έχεις δυνατότητα. Αν μπορείς να κάνεις το ακριβό, να κάνεις το ακριβό προφανώς. Κυρίως το λέω γιατί χαμηλώντας τόσο πολύ το ασφάλιστρο, ακόμα περισσότεροι οι συμπολίτες μας που τους ενδιαφέρει η ιδιωτική ασφάλιση μπορούν να μπουν και αυτοί και να έχουν κάποια κάλυψη από εκεί που δεν είχαν καθόλου. Σίγουρα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και το τρίτο ψηλό γράμμα. Είναι πολλά τα ψηλά γράμματα. Δεν αρκεί μια εκπομπή και ο Κωνσταντίνης βαράει. Ναι, ναι. Αλλά... Ο συνάδελφος που έπεται. Ψηλά γράμματα άλλου είδους, τι μπορούμε να πούμε. Μπορούμε να πούμε το βασικότερο είναι ότι ακόμα και παλιά προγράμματα που βαφτίζονταν και προωθούνταν ως απεριόριστα. Αυτή η λέξη είχε ακούγεται πάρα πολύ. Είχε βάθος, έτσι. Εκτός από κάποια πολύ συγκεκριμένα και πολύ μεμονωμένα συμβόλαια που ήταν παλιά και πλέον δεν διατίθεται στην αγορά, ευτυχώς ή δυστυχώς, όλα δεν είναι στην ουσία απεριόριστα. Και τι θέλω να πω με αυτό. Υπάρχει μια κάλυψη νοσηλείας που μπορεί να τη βρει κάποιος και σε απεριόριστο συμβόλαιο, αλλά όλα τα συμβόλαια έχουν πλαφόν σε αμοιβές των γιατρών, χειρούργους ή αναισθησιολόγους. Ναι, αυτό είναι που λέγαμε ήταν το trick. Στην όλη υπόθεση, ενώ έλεγε απεριόριστο. Ακριβώς. Που έγραφε μέσα όρος ότι ήταν στη συνήθεια και λογική χρέωση. Πέρα από αυτό. Υπήρχαν δηλαδή όλες οι εταιρείες, να ξέρετε, είχε ότι πίνακα, έχουν. Που δεν φαινόταν έτσι. Ακριβώς. Πίνακα δηλαδή αποζημιώσεων γιατρών και χειρουργών. Οι ασφαλιστικές λοιπόν στα συμβόλαιά τους έχουν όλες έναν πίνακα ο οποίος λέει τα ανώτατα πλαφών που δίνουν στον ασφαλιζόμενο ανάλογα με την κατηγορία της επέμβασης την οποία θα κάνει. Έτσι. Και των αντίστοιχων αναισθησιολόγων. Καταρχήν, το προφανές είναι ότι όσο πιο μεγάλος είναι ο πίνακας μιας ασφαλιστικής, τόσο προτιμότερο να πάτε σε αυτήν, γιατί είναι μικρότερος ο κίνδυνος να δώσετε λεφτά από την τσέπη σας. Πες να πώς το λέω. Ακριβώς. Και το άλλο είναι ότι να φύγει αυτός ο μύθος ότι υπάρχουν πλέον αυτά τα περίοριστα συμβόλαια. Γιατί είχε στο μυαλό σου ότι ό,τι και να γίνει θα μου τα πληρώσει. Ερχόταν ο γιατρός και σου ζήταγε υπέρογκα ποσά για κάτι το οποίο κανονικά χρεώνονταν πολύ λιγότερο και βρισκόσουν εκτεθειμένος να πληρώνεις λεφτά από την τσέπη σου. Για την αμοιβή του γιατρού. Υπάρχει βέβαια εταιρεία ακόμα σήμερα ελληνική, η οποία έχει απεριόριστο τέτοιο είδους πρόβλημα, αλλά απεριόριστο στην κυριολεξία. Το ξέρεις όμως. Ναι, ναι. Γι' αυτό και λέμε ότι είναι κάτι το οποίο να το ψάξει κάποιος και να το αναζητήσει, γιατί είναι διαφορετικό. Όπως αντιλαμβάνεται κάποιος, απεριόριστο με απεριόριστο έχει διαφορά όταν ο πίνακας του ενός είναι στο μισό του άλλου. Έτσι. Και όταν ο άλλος λέει ότι συσυνήθηκε λογική χρέωση, που σημαίνει ότι πάντα σε συνηθισμένες επεμβάσεις. Το ανώτατο πλαφόν είναι ένα συγκεκριμένο όριο που φτάνει για την αποζημίωση του γιατρού. Και θεωρώ ότι εκεί υπάρχει πάντα η διένεξη μεταξύ εταιρείας και μάλλον περισσότερο πελάτη και γιατρού παρά εταιρείας και γιατρού, εκτός αν το νοσοκομείο το οποίο έχει πάει είναι συμβεβαιωμένο με την εταιρεία. Επειδή λοιπόν κανείς δεν έχει την εμπειρία να ασχοληθεί με όλο αυτό, το μόνο που έχω εγώ να πω είναι ότι όταν μιλάμε για μία σύγκριση πλέον ασφαλιστικών προγραμμάτων, δηλαδή να έχετε δύο προτάσεις παραπάνω από διαφορετικές ασφαλιστικές εταιρείες, ένας από τους παράγοντες που αξίζει τον κόπο να δείτε, γιατί θα κληθείτε κάποια στιγμή να το κοιτάξετε, είναι ο πίνακας με τις αμοιβές. Όσο πιο μεγάλο, τόσο πιο καλό. Αν μιλάμε για δύο προγράμματα που είναι ίδιου κόστους, πάνω κάτω, να προτιμήσει κάποιος αυτό με το μεγαλύτερο πίνακα. Ένα τελευταίο θα πούμε, θα είναι τα τελευταία ψηλά γράμματα που θα αναλύσουμε, γιατί για πραγματικά σήμερα είναι πολλά αυτά που μπορούμε να πούμε. Να ανοίξω μια παρένθεση, την έχουμε ξαναπεί, ότι προσωπικά δεν μου αρέσει ο όρος ψηλά γράμματα. Τα γράμματα είναι κανονικά στα σύμβολα. το πρόβλημα... είναι συγκεκριμένο μεγέθος.
Ακριβώς. Μάλλον τα λέμε ψηλά γιατί δεν μπορούμε, δεν καθόμαστε να τα διαβάσουμε. Όχι, δεν μπορούμε, δεν καθόμαστε να τα διαβάσουμε. Λοιπόν, και μάλιστα, αν θες ένα ιστορικό γεγονός, νομίζω δεν κάνω λάθος, αλλά το έχω διαβάσει. Νομίζω τα πρώτα ψηλά γράμματα ήταν στα πρώτα ναυτασφαλιστήρια. Ήταν σε αυτά που πηγαίνανε στο Νέο Κόσμο. Το Νέο Κόσμο εννοώ την Αμερική. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, όχι το Νέο Κόσμο, γιατί γίνονταν οι ναυλώσεις και αντίστοιχα χρήματα. Σωστά. Και οι πρώτοι underwriters. Ήταν από κάτω με ψηλά γράμματα. Λοιπόν. Τα ψηλά, ναι, αυτό είναι. Και μην ξεχνάς ότι και η ονομασία του underwriter είναι ακριβώς αυτό. Κάτω τη γραμμή. Έτσι. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν στην ουσία ψηλά γράμματα. Υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης, έλλειψη γνώσης, δυστυχώς το έχουμε πει και άλλες φορές, αλλά αρκετοί συνάδελφοι για τον ΑΒ λόγο, δεν τις παρούσαν να το αναλύσουμε, αλλά δεν είχαν την αναγκαία επάρκεια και εκπαίδευση, πολύ σωστά το λες, με ευθύνη όχι μόνο δικιά τους, αλλά των δικών τους εταιριών κτλ. Μεγάλη κουβέντα αυτή. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι δεν έχουμε διαμορφώσει ακόμα μία συνείδηση τέτοια που να καταλαβαίνεις ότι όταν κάνεις ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο, είναι αυτό που λέει η λέξη, συμβόλαιο, έχει όρους. Εδώ πας και νοικιάζεις ένα σπίτι και έχεις όρους. Υπογράφεις ένα συμβόλαιο. Έτσι, στο κάτω-κάτω αλλάζεις και όποτε θέλεις. Πόσο μάλλον για κάτι το οποίο θα κληθεί να σε πληρώσει για 50, 100, 200, 1 εκατομμύριο. Έτσι. Επομένως, μεγάλη προσοχή, γιατί όσο καλός και να είναι κάποιος, μπορεί να του ξεφύγει κάτι κατά την ώρα της συνάντησης ή της ενημέρωσης. Καλό είναι κάποιος να διαβάσει τους δικούς του όρους. Κλείνω την παρένθεση εγώ με τα ψηλά γράμματα. Αυτό που ήθελα να πω με όλα αυτά, με τις παρένθεσεις, νομίζω ξέρεις τι ήθελα να πω. Για την ηλικία. Όχι, όχι, δεν είναι την ηλικία. Για το όριο της ηλικίας. Το όριο της ηλικίας, όχι Απόστολε, αυτό το όριο της ηλικίας το έχουμε πει, το ανέφερες και πριν. Ξεκινάει κάποιος από 30 ημερών και φτάνει πλέον μέχρι τα 65 έτη, δεν είναι. Όχι σε όλα όμως τα συμβόλαια, εκεί θέλει μεγάλη προσοχή. Δηλαδή το όριο της ηλικίας και αυτό παίζει ένα πολύ σημαντικό παράγοντα. Mm-hmm. Άλλα συμβόλαια είναι στα 60, άλλα στα 59 και άλλο στα 65. Δηλαδή δεν έχουν όλες οι εταιρείες μία κοινή ρότα ή ένα κοινό αριθμό. Όλες διαφοροποιούνται. Θυμήθηκα. Ευχαριστώ τη βοήθεια με αυτό που είπες και τα λοιπά. Κάτι που ήθελα πραγματικά να το τονίσω, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο για το αναλύσουμε πάρα πολύ, αλλά ήθελα πραγματικά να το τονίσω γιατί το συναντάω συνέχεια. Είναι το εξής με τη δικιά σου βοήθεια. Υπήρχε μία τάση, τα προηγούμενα χρόνια ειδικά, πριν από μία πενταετία σίγουρα, ότι αποκρύβουμε από την ασφαλιστική την πραγματική κατάσταση υγείας του ασφαλισμένου. Καλά, αυτό είναι μεγάλο. Αυτό το έκανα σήμερα ενημέρωση. Έτσι, ότι μεγάλο πρόβλημα με τα βιβλιάρια τα οποία ως διαμαγείας βγαίνανε ολόλευκα. Καθαρά. Νομίζω ότι νομίζω ότι στην Ελλάδα έχουμε σπάσει ρεκόρ με τις υπεύθυνες δηλώσεις απώλειας βιβλιαρίου υγείας. Και γενικότερα υπήρχε μία τάση την οποία μάλλον ο συνεργάτης σύμβουλος την έθετε στον ασφαλιζόμενο. Καλό θα είναι, εγώ αυτό που είχα πει και σήμερα που έλεγα και αφορμή με αυτό που λες, ότι εφόσον πρέπει να συμπληρώνεται το ιατρικό ιστορικό όταν κάνουμε την αίτηση μαζί με τον πελάτη, επακριβώς και να τον ρωτάμε τα πάντα. Και όταν λέω τα πάντα, ό,τι αφορά την υγεία του. Ακόμα και αν αυτό έχει συμβεί 20 χρόνια πίσω. Ναι, και το υπογράφει. Τι γίνεται λοιπόν? Υπήρχε λοιπόν αυτή η τάση να κρύβουμε πράγματα με τη λογική ότι έλα μωρέ που θα το μάθει ασφαλιστική και δεν πειράζει, ας βγει το συμβόλαιο και έχει ο Θεός. Αυτό ήταν αποτέλεσμα σε πάρα πολλές περιπτώσεις που ο πελάτης είτε από δόλο είτε από αμέλεια, γιατί όπως επίσης ξέχασε πριν 20 χρόνια ότι είχε κάνει μια ρήξη. Μια επέμβαση. Ρήξη μηνίσκου, έτσι. Είτε οτιδήποτε. Ερχόταν η ώρα της λυπητερής, το οποίο σημαίνει ότι έμπαινε στο νοσοκομείο να κάνει μια επέμβαση ή μια νοσηλεία ή οτιδήποτε. Σίγουρος ότι η ασφαλιστική θα τον πληρώσει. Και είχαμε πάρα πολλές περιπτώσεις που η ασφαλιστική, επειδή κατά την ώρα της νοσηλείας έκανε έναν έλεγχο ή με τον θεράποντα γιατρό ή με έλεγχο βιβλιαρίων, με κάποιο τρόπο έβρισκε και ότι κάπου έπιανε φάουλ τον ασφαλισμένο, δεν αποζημίωνε. Δεν αποζημίωνε. Αυτό οδήγησε σε μια νέα τάση, η οποία τάση για πολλά χρόνια ήταν οι ασφαλιστικές απατεώνες, δεν πληρώνουν κτλ. Η αλήθεια κάπου στη μέση. Ναι, νομίζω όμως ότι δεν θα προλάβουμε. Δεν θα προλάβουμε. Αλλά στην ήθελα πραγματικά να το τονίσω ότι. Θα τελειώσουμε με αυτό, απλώς να το τονίσω. Το καλύτερο είναι να δηλώνεις την ασφαλιστική την πραγματική κατάσταση υγείας σου. Μην ξεχνάς ότι το συμβόλαιο λέει καλή την πίστη. Πέρα από αυτό, αυτό είναι το ηθικό κομμάτι. Εγώ μιλάω καθαρά για το κομμάτι της κάλυψης. Πρέπει να υπάρχει αυτό το κομμάτι όμως. Και γιατί το λέω? Το οποίο αυτό είναι και η βάση όμως. Η βάση του συμβόλαιου. Ακριβώς. Γιατί το λέω? Το λέω γιατί είναι χίλιες φορές προτιμότερο να ξέρεις ότι το συμβόλαιο σε καλύπτει σε χίλιες διαφορετικές παθήσεις, αλλά δεν σε καλύπτει για μία συγκεκριμένη, πολύ συγκεκριμένη. Ό,τι πρόβλημα έχεις τέλος πάντων. Αν έχεις πρόβλημα, μπορεί να μην έχεις κανένα πρόβλημα, έτσι.
και να ξέρει ότι για αυτή τη συγκεκριμένη πάθηση δεν πρόκειται να μην πα σε ιδιωτικό νοσοκομείο, αλλά χρησιμοποιήσει το δημόσιο ή οτιδήποτε, παρά να νομίζει ότι καλύπτεσαι, να μπει να κάνει μια νοσηλεία η οποία μπορεί να είναι βαρβάτη και να είναι πολλά τα χρήματα και να. Και να βρεθείς εκτεθειμένος. Να βρεθείς σε μια ηλικία που θα σου κόψουν το συμβόλαιο, γιατί αν τους πεις ψέματα προφανώς θα στο κόψουν. Με ένα μπουγιουρντή, έτσι το ονομάζω εγώ, όταν, με ένα τιμολόγιο δηλαδή, αρκετά βαρύ. Όχι, κατάλαβες τώρα. Σου μένει όλο το τιμολόγιο, κατάλαβες. Λοιπόν, και στην ουσία δημιουργείς κακό στον εαυτό σου. Χίλιες φορές, αυτό μπορεί να είναι, αυτά δεν είναι ακριβώς ψηλά γράμματα, αυτά είναι χοντρά γράμματα. Γιατί όλες οι εταιρείες ρωτάνε το ερωτηματολόγιο υγείας. Εγώ θα φέρω και ένα ερωτηματολόγιο την άλλη φορά, έτσι ώστε να μπορούμε να το διαβάσουμε και να το πούμε. Η άποψη δική μου και η προτροπή και προς τους συναδέρφους και προς τους ασφαλισμένους είναι να γίνεται σωστή διαχείριση του ερωτηματολογίου. Έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Ακριβώς. Δεν έχεις εκπλήξεις αργότερα. Νομίζω ότι κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσουμε. Την επόμενη εβδομάδα θα δούμε τι θα σας πούμε ή θα εμβαθύνουμε σε άλλα πράγματα. Όχι, γιατί πάμε και λιγάκι. Έχουμε υποσχεθεί να πούμε τις τιμολογήσεις. Τις τιμολογήσεις. Έτσι. Ωραία, θα το κάνουμε ανά και ηλικία. Αυτό. Μην ξεχάσουμε ότι αυτή η εκπομπή είναι μια εκπομπή της New Life Insurance. Από τον Αποστόλη. Και τον Ηλία. Άλλο ασφαλιστικότητα δεν έφτασε στο τέλος. Ελπίζουμε να σας άρεσε η εκπομπή, να μάθατε έστω κάτι από εμάς σήμερα και την επόμενη Πέμπτη να μας ξανακούσετε πάλι εδώ μέσα ψυχνότητα του Radio String 8 με 9. Από εμάς να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε ωραία και να προσέχετε. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό σας βράδυ. Γεια σας.